τέθηκαν και η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί με μία, ίσως και δύο συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου. Κύριε Χρυστοδουλίδη, ομαδοποιώντας τις δηλώσεις των κομμάτων, αυτό που τους ανησυχεί πολύ περισσότερο από όλα είναι το θέμα της πολυμερούς διάσκεψης, η σύνθεση και ο ρόλος του κάθε παριστάμενου, όποιοι και αν θα είναι αυτοί. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας σε εξέλιξη για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν διασφαλίζεται από την ανακοίνωση των ΗΕ? Καταρχήν δεν θα συμφωνήσω με το καταληκτικό σας σχόλιο. Από εκεί και πέρα να αναφέρω ότι όλοι έχουμε ανησυχίες. Εκείνο που έχει σημασία, περισσότερο ίσως σημασία, δεν είναι απλά να εκφράζουμε ανησυχίες. Εκείνο που έχει σημασία είναι να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους ενέργειες, έτσι ώστε να μην υφίστανται τέτοιου είδους ανησυχίες. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ και πολύ καιρό γίνονται τέτοιου είδους ενέργειες, έτσι ώστε όταν φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως αυτές που περιγράφονται, να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία. Επαναλαμβάνω, όλοι έχουμε ανησυχίες. Εκείνο που έχει πολύ περισσότερη σημασία, ειδικότερα όταν μιλάμε δημόσια, είναι να πράττουμε εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να εξαλείφονται οι όποιες... Είναι εκ των όνων κάνει με το φίλης Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Χρυστοδουλίδη, είναι το αντικείμενο συζήτησης σε μια πολυμερή διάσκεψη αφορά ένα κράτος. Αυτό το κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν μπορεί να λείπει από τη συζήτηση το κράτος για το οποίο θα συζητήσουμε. Κύριε Χρυστοδουλίδη. Κάτι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Παπαδόπουλος, και νομίζω συμφώνησε μαζί του και ο κύριος Περδίκης αργότερα στις δηλώσεις του, έχουν πει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει στο Εθνικό Συμβούλιο ότι στην ουσία έχει συμφωνηθεί πενταμερή. Δεν έχει αναφέρει κάτι τέτοιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το έχω ακούσει από τον κύριο Περδίκη. Δεν το έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής, από τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ότι για να αλλάξει η σύνθεση της Πεντακόσης. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αναφέρει κάτι τέτοιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις δύο συν... θα είναι μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχει ληφθεί η απόφαση. Είναι ευπρόσδεκτοι να συνοδεύσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις δύο συνεδριάσεις που αναγγείλατε ουσιαστικά, τι θα συζητηθεί, θα φέρουν κάποιες προτάσεις στα κόμματα, τι θα έχουν? Την θέματα διαδικασίας, όπως μερικά από αυτά που έχουμε αναφέρει μέσα από τις ερωτήσεις σας, υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα, χωρίς να παραβλέπουμε σε καμία πολλές περιπτώσεις τα θέματα διαδικασίας, υπάρχουν θέματα ουσίας. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ότι μέσα σε αυτό το διάστημα και υπάρχει και ένας καθορισμός θεματολογίας ανάμεσα στους διαπραγματευτές. Θα συζητηθούν όλα τα θέματα και στα έξι κεφάλαια του Κυπριακού. Πολύ σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα, αναφέρω το εδαφικό, να αναφέρω το περιουσιακό. Υπάρχουν σημαντικές πτυχές του κεφαλαίου της διακυβέρνησης, ανταλλαγή απόψεων στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Για όλα αυτά τα θέματα εκτιμούμε, αναμένουμε, θεωρούμε ότι θα έχει, αν θέλετε, περισσότερη προστιθέμενη αξία να γίνει εξαντλητική συζήτηση σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου. Ποιον κλειδώσει ημερομηνίες, κύριε εκπρόσωπε? Σε σχέση με τις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου, όχι ακόμη, αλλά σίγουρα θα είναι το αμέσως επόμενο διάστημα. Κύριε Χρυστοδουλίδη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νιώθει ενισχυμένος μετά την συζήτηση με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές? Κοιτάξτε, κάθε άποψη είναι απόλυτα σεβαστή. Απόλυτα σεβαστή όταν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Επανέρχομαι στο θέμα των ανησυχιών. Είναι το πιο εύκολο και το πιο αναμενόμενο να έχουμε ανησυχίες. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει, επιδιώκει να γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Υπάρχει μια καθημερινή επαφή με την ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, σε επίπεδο διπλωματικών γραφείων. Σας αναφέρω ότι απόψε ο πρόεδρος θα έχει μια πρώτη συζήτηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στα Ιεροσόλυμα, που θα βρίσκονται και οι δύο για την τριμερή συνάντηση με το Ισραήλ. Σας αναφέρω επίσης ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει όλους τους ομολόγους του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Θα πράξει το ίδιο στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα προηγηθεί τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην παρουσία και των Υπουργών Εξωτερικών, ακριβώς έτσι ώστε να συζητηθούν όλα τα θέματα και μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς επαφής, ανταλλαγής απόψεων που υπάρχει με την ελληνική κυβέρνηση. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση, μια κρίσιμη φάση που θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβάνονται, όλα θα κριθούν και αν θέλετε όλοι θα κριθούμε από το τελικό αποτέλεσμα. Κύριε Χρυστοδουλίδη, μια πολύ σαφής ερώτηση.
Υπάρχουν προϋποθέσεις για να φτάσουμε στην έναρξη της διάσκεψης στις 12 Ιανουαρίου. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει συμφωνία στα κριτήρια μεταξύ 9 και 11 και οι χάρτες αποκλίνουν, τότε θα μπορεί να γίνει διάσκεψη. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση όπως την έχετε περιγράψει, θα την αντιμετωπίσουμε εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια συναντήληψη ανάμεσα στους δύο ηγέτες, μια συναντήληψη της 1ης Δεκεμβρίου. Από εκεί και πέρα, αν κάτι από αυτό το πλαίσιο της συναντήληψης δεν ανταποκρίνεται εκείνη τη στιγμή, θα το χειριστούμε εκείνη τη στιγμή. Κύριε Εκπρόσωπε, ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια λεπτομέρεια σε σχέση με τη λεπτομέρεια, που δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Εκπρόσωπε, που λέει ότι αν δεν προηγηθεί η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν, δεν πρόκειται η Ελλάδα να πάει σε μια τέτοια πλημμυρή. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει και χθες μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου μια θέση με την οποία συμφωνούμε απόλυτα. Μια θέση που λέει ότι μια πετυχημένη, επαναλαμβάνω τη λέξη, για να είναι επιτυχής μια πολυμερή διάσκεψη, θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα. Είναι μια θέση που όχι μόνο υποστηρίζουμε, αλλά μια θέση που πολύ πριν αρχίσει αυτός ο δημόσιος διάλογος έχουμε εκφράσει μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις μας. Άρα δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορετική προσέγγιση ή και διαφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην κυπριακή κυβέρνηση, και θεωρώ ότι κάνουμε την χειρότερη, την πιο αρνητική προσφορά στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη όσοι ψάχνουν να βρουν διαφωνίες ή διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία. Δεν υπάρχει σε καμία απολύτως περίπτωση κάτι τέτοιο.